εποχής. Και έχουμε μαζί μας τη δόκτωρα Αντωνία Ανδριοπούλου, αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια Advanced Hair Clinics and Hair Surgery Specialist. Πολύ καλημέρα σας! Καλημέρα, καλημέρα! Τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί και εγώ και πολλές άλλες γυναίκες το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε δεν το γνωρίζαμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά καινούργιο στην εμφύτευση μαλλιών. Καλό θα ήταν να το γνωρίζει περισσότερος κόσμος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε είναι καινούργια μέθοδος, είναι και τόσο αποτελεσματική όσο είναι και η μέθοδος που κάνουν για την εμφύτευση μαλλιών στην κεφαλή? Έχουμε εξίσου πολύ θεαματικά αποτελέσματα και πάρα πολύ φυσικά αποτελέσματα. Πρέπει να μην υπάρχει καθόλου τρίχα για να γίνει, ή θα πρέπει, οπωσδήποτε να υπάρχει τρίχα στο φρύδι ώστε να μπορέσει να γίνει και η εμφύτευση? Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μας απασχολεί καθόλου. Ανάλογα με τον τύπο της αρρέωσης που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος, κάνουμε και ανάλογα τη θεραπεία μας. Μπορούμε να την κάνουμε είτε αν δεν υπάρχει καθόλου σχεδιασμός στο φρύδι, γίνεται εξ αρχής ο σχεδιασμός από εμάς, σύμφωνα με το πρόσωπο του ασθενούς, αλλά μπορούμε επίσης να αυξήσουμε την πυκνότητα σε περίπτωση που κάποιος έχει χάσει από συγκεκριμένα σημεία του φρυδιού πυκνότητες. Επίσης, θέλω να ρωτήσω, εμείς που είμαι και εγώ μέσα αυτές τις γυναίκες, έχω κάνει και το τατού, το φρύδι. Πάνω σε αυτό μπορεί να γίνει ή είναι απαγορευτικό? Δεν είναι καθόλου απαγορευτικό και η αλήθεια είναι ότι μας βοηθάει και πάρα πολύ, διότι υπάρχει ήδη το σχήμα που επιθυμεί ο ίδιος ο ασθενής να κρατήσει σε πολλές περιπτώσεις και μας δίνει και κάποιο βάθος στην επέμβαση. Δηλαδή, ακριβώς επειδή πολλές γυναίκες, ακόμα και αν κάνουμε την αποκατάσταση, μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάποιο μακιγιάζ, κάποιο μολύβι για να δημιουργήσουν έτσι λίγο πιο έντονα το φρύδι τους, μας βοηθάει πάρα πολύ το τατού σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δημιουργεί αυτό το βάθος και αυτό το πιο έντονο αποτέλεσμα. Επειδή μιλάμε για τα αποτελέσματα, ποιοι είναι όμως οι λόγοι που μας φτάνουν να μην έχουμε φρύδι? Από τους συχνότερους λόγους, κυρίως στις γυναίκες βέβαια, είναι ότι σε παλαιότερες εποχές για αισθητικούς λόγους επικρατούσε η τάση λέπτυνσης των φρυδιών με διάφορες μεθόδους όπως το τσιμπιδάκι και το λέιζερ. Στις παθολογικές καταστάσεις τώρα, που μπορεί να παρουσιαστεί αρρέωση στα φρύδια, έχουμε τη γυροειδή αλοπαικία και κάποιες περιπτώσεις υποθυροειδισμού. Τέλος, αρρέωση στην περιοχή των φρυδιών μπορούμε να έχουμε μετά από ατύχημα ή μετά από εντάγματα. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η συγκεκριμένη λύση που προτείνεται, η τεχνική μάλλον, έχει αποτέλεσμα? Προτείνουμε την τεχνική FUE με άριστα αποτελέσματα, η αλήθεια είναι. Θέλω να μου πείτε λίγα για τη συγκεκριμένη τεχνική, γιατί σας είπα και για μας είναι έτσι λίγο άγνωστο. Η μέθοδος FUE στην εμφύτευση μαλλιών και φρυδιών εννοείται είναι στη καταλληλότερη μέθοδος για τη συγκεκριμένη πρακτική, καθώς δεν αφήνει σημάδια οι ουλές και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί κανένας δεν θέλει να αποκαταστήσει τα φρύδια του και να αφήσει ουλές στο κεφάλι. Σωστό. Η διαδικασία γίνεται με τη λήψη υγιών τριχοφυλακίων από τη δότρια περιοχή, το πίσω μέρος δηλαδή του κεφαλιού του ασθενούς, με ειδικά μικροεργαλεία. Πολύ μικρότερα από αυτά που χρησιμοποιούμε στην κλασική μεταμόσχευση, ώστε να προσομοιάζουν οι τρίχες σε διάμετρο με το φυσικό μας φρύδι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για την επιτυχία της επέμβασης. Εν συνεχεία, ακολουθεί η μεταφορά των τριχοθυλακίων από την περιοχή της δότρια στη λήπτρια, δηλαδή στην περιοχή του φρυδιού, και η τοποθέτησή τους με την κατάλληλη γωνία και φορά έκφυσης, ώστε να προσομοιάσουν στο μέγιστο βαθμό με τα φυσιολογικά μας φρύδια. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ βασικό σημείο στην διαδικασία της τοποθέτησης των φρυδιών. Φαντάζομαι και γι' αυτό έχει και αυτό το αποτέλεσμα που είναι πάρα πολύ φυσικό. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντική η γωνία έκθεσης. Πάρα πολύ σημαντική. Αν σας ρωτήσω τώρα ποια είναι, ενώ είναι εμφανέστατα τα πλεονεκτήματα, αν σας ρωτήσω εσάς να μου πείτε ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα, έξτρα από αυτό βεβαίως που βλέπουμε εμείς, ποιο θα ήταν? Τα πλεονεκτήματα, μιλάτε για τη μέθοδο FUE? Βεβαίως. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου κυρίως είναι ότι λαμβάνουν τα τριχοθυλάκια χωρίς να αφήσουμε κανένα σημάδι στην περιοχή από όπου λήφθηκαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Κανένας δεν θέλει, όπως είπα και πριν, να αποκαταστήσει τα φρύδια του, δημιουργώντας ουλές σε άλλο σημείο. Επίσης,
Με τη συγκεκριμένη τεχνική είναι πολύ εύκολο να γίνει η διαλογή συγκεκριμένων εργαλείων για την επίτευξη ουσιαστικά της εμφύτευσης, ώστε να προσομοιάζουν όσο γίνεται, να είναι πιο λεπτές οι τρίχες για να είναι πολύ πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και πώς περιγράφουν οι ασθενείς, επειδή εσείς έχετε έρθει σε επαφή με αρκετούς από τους ανθρώπους που έχουν προβεί στη συγκεκριμένη τεχνική. Είναι εύκολη διαδικασία, πώς το περιγράφουν οι ίδιοι? Για τον ασθενή είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία. Είναι πρακτικά ανώδυνη, γίνεται υποτοπική αναισθησία και ακριβώς επειδή εμπλέκονται εργαλεία πολύς μικρής διαμέτρου, γι' αυτόν τον λόγο δεν νιώθουν πραγματικά τίποτα. Είναι ελάχιστα επεμβατική και καθόλου τραυματική. Ελάχιστα επεμβατική είναι. Μπορώ, που σημαίνει την επόμενη μέρα εγώ να πάω στη δουλειά μου χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα? Μπορείτε να παρουσιαστείτε στη δουλειά σας. Το μόνο που μπορεί να παρουσιαστεί τις επόμενες 2 με 3 ημέρες είναι ένα μικρό είδημα στην περιοχή, που και αυτό, για να πω την αλήθεια, παρουσιάζεται σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων. Ναι. Σίγουρα θα φαίνεται μια μικρή, έτσι, λίγο πιο κόκκινη περιοχή, αλλά πραγματικά μπορείτε να δουλέψετε κανονικά χωρίς να φαίνεται κάτι. Και βέβαια η ερώτηση που οι περισσότεροι τώρα αναρωτιούνται, είναι μόνιμο το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα στην μεταμόσχευση μαλλιών, όταν μιλάμε ουσιαστικά για πύκνωση στις περιοχές, είναι μόνιμο. Αν μιλάμε για παθολογικές βέβαια καταστάσεις, εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες. Ναι. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα ακόμα και σε αυτές. Και επειδή τώρα είμαστε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και όπως καταλαβαίνετε τώρα μας ακούνε και εγώ προσωπικά, ας πούμε, θα μπορούσα να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, όμως είναι καλοκαίρι, φοβάμαι να το κάνω. Εσείς τι θα μου λέγατε γι' αυτό? Δεν υπάρχει εποχικότητα στη μεταμόσχευση μαλλιών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τον ασθενή και οποιαδήποτε μετεγχειρητική ουσιαστικά πορεία εξηγείται από τον γιατρό, και το μόνο που θα πρέπει να κάνει ο ασθενής είναι να ακολουθήσει ακριβώς τις οδηγίες που θα του δώσουμε, ώστε να μην τραυματίσουμε τα καινούργια μοσχεύματα. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει εποχικότητα. Ακόμα και το καλοκαίρι είναι πολύ κατάλληλη εποχή για να γίνει με μεταμόσχευση κλειδιών. Και επειδή πολλοί τώρα θα αρχίσουμε να ψάχνουμε, μα πώς γίνεται, πού γίνεται, πώς να πλησιάσω κάποιον ειδικό, ποιος είναι ο ειδικός, εσείς τι θα μας συμβουλεύατε? Αυτό είναι το πιο δύσκολο, για να πούμε την αλήθεια. Ο κάθε ασθενής, ξεκινώντας την αναζήτησή του προς την κατάλληλη κλινική ή γιατρό, θα πρέπει να δει πρώτα απ' όλα τις περγαμηνές και το όνομα της εν λόγω κλινικής ή του εν λόγω γιατρού. Τα αποτελέσματα, αν είναι δυνατόν, όχι μόνο σε φωτογραφίες, αλλά και σε ζωντανούς ανθρώπους, στους οποίους θα μπορεί να μιλήσει, με τους οποίους θα μπορεί να μιλήσει. Και επίσης, πολύ σημαντικό θα είναι να εξετάσει και την παρουσία του γιατρού ή της κλινικής σε διεθνή συνέδρια. Νομίζω ότι ήσασταν κατατοπιστικότατοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.